βουλευτή Β Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Αναστασιάδη. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Είστε με τον κύριο Μητσοτάκη στη... Ναι, είμαστε. Πώς πάει η επίσκεψη? Πάρα πολύ ωραία. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη τοποθέτηση στην εκδήλωση που γίνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την κρίση στο προσφυγικό από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι μια σημαντική εκδήλωση και είναι σημαντικό και σημαδιακό το ότι αυτή η εκδήλωση γίνεται στη Θεσσαλονίκη και στέλνει έτσι ένα μήνυμα στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία θα έλεγε, και στέλνει ένα μήνυμα γιατί είναι η περιφέρεια που έχει υπομειστεί τα μεγαλύτερα βάρη, αν εξαιρέσουμε τα σημεία εισόδου, τα νησιά δηλαδή, από το προσφυγικό σε όλη την Ελλάδα. Επειδή ανοίξατε λοιπόν αυτό το θέμα και είστε βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, κάντε μας ένα σχόλιο για την κατάσταση που επικρατεί στο Ρεόκαστρο. Δεν έχω σημερινή εικόνα. Νομίζω ότι τα πνεύματα ηρέμησαν, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι την ξενοφοβία κυρίως, έτσι όπως εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο, την καλλιεργεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, η οποία ποτέ δεν ενημερώνει και δεν συζητάει με τις τοπικές κοινωνίες, ποτέ δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, δηλαδή ξαφνικά πήρε μια απόφαση να πάνε τα προσφυγόπουλα το απόγευμα σε πολλά σχολεία, όχι μόνο στο Δήμο Ρεοκάστρου, και σε άλλους δήμους, και βεβαίως ως απόφαση είναι σωστή, διότι τα παιδιά αυτά, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς, έχουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στη μόρφωση στον τόπο που βρίσκονται. Όμως η κυβέρνηση όφιλε να κάνει μια προετοιμασία, δηλαδή και να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία. Πώς θα πάνε, ποιες θα είναι οι συνθήκες, δεν υπάρχει καταρχήν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Χρειάζονται περίπου, νομίζω είναι από 70 γλώσσες από ό,τι διάβαζα δημοσίευση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πάνε χρήματα σε ΜΚΟ για να αναλάβουν αυτοί κάποια εκπαίδευση, και αυτό είδαμε και τις καταγγελίες του κυρίου Βουδούρη. Ναι, είδαμε και τις καταγγελίες εχμές, ας πούμε, που άφησε ο κύριος Βουδούρης για τον προϊστάμενο του Υπουργού και για την κυβέρνηση, και εδώ και τρεις μέρες η κυβέρνηση, ούτε ο αρμόδιος υπουργός, ούτε κανένας άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος δεν βγήκε να απαντήσει στον κύριο Βουδούρη. Και είναι ενδεικτικό αυτό. Το ότι θα πάνε τα χρήματα αυτά στις ΜΚΟ είναι δεδομένο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ξένοι παράγοντες, μη έχοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση, διοχέτευσαν τη βοήθεια για τους πρόσφυγες μέσω των ΜΚΟ και όχι μέσω της κυβέρνησης όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ υποτιμητικό για τη χώρα μας, διότι συμβαίνει μόνο σε αφρικανικές χώρες, δεν συμβαίνει σε σύγχρονες χώρες. Είναι ενδεικτικό δηλαδή το πώς αντιμετωπίζει τη σημερινή κυβέρνηση η διεθνής κοινότητα αυτό. Αλλά ας έρθουμε στο θέμα του Ρεοκάστρου, και εκεί θέλω να πω, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, θα έπρεπε να είχε ενημερώσει την κοινωνία, θα έπρεπε να είχε συζητήσει με τις τοπικές αρχές, θα έπρεπε να είχε ετοιμάσει τις δομές, θα έπρεπε στην αγωνία των ανθρώπων αυτών που έχουν για τα παιδιά τους, ο κάθε γονιός και η κάθε μητέρα, να απαντήσει. Και να απαντήσει πιστικά. Και πιστεύω ότι αν αυτό το έκανε, δεν θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Πολύ εύκολα δε έρχονται και κολλάνε μία ταμπέλα στον καθένα που διαμαρτύρεται για την αγωνία, γιατί έχει μία αγωνία για το παιδί του, την ταμπέλα του ρατσιστή ή του φασίστα ή τέτοιες ακραίες συμπεριφορές. Σε ένα δήμο που έχει έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, εκεί στο Ρεόκαστρο. Σε ένα δήμο που έχει έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι η αγωνία αυτή που εκφράζουν αυτοί οι γονείς είναι αγωνία όλων των γονέων. Και η ευθύνη για αυτήν την διαμαρτυρία βαραίνει αποκλειστικά και μόνο την κυβέρνηση, η οποία δεν έκανε τον κόπο ή δεν είναι έτοιμη, όπως δεν ήταν έτοιμη και σε πολλά άλλα θέματα που αφορούν το προσφυγικό. Σας θυμίζω ότι δεσμεύτηκε ο κύριος Μουζάλας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να έχουν κατανεμηθεί σε όλη τη χώρα οι πρόσφυγες, διότι το μεγαλύτερο βάρος, όπως ξέρουμε, το σηκώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δει η Β' Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, όπου εκλέγουν.
Λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε, δεν υπάρχει καμία προετοιμασία, οι πρόσφυγες παραμένουν εκεί που παραμένουν, υπάρχουν οι γνωστές διαμαρτυρίες πριν από μερικές μέρες εκεί στον καταβλισμό του Βαϊουχωρίου στην Υφόπετρα, το βράδυ έχουν σπάσει κάποια μαγαζιά, κάποια καταστήματα. Τα αποσιωπεί αυτά όσο μπορεί η κυβέρνηση, μιλήσουμε για τις διαμαρτυρίες και τις εκρήξεις που γίνονται στη Χίο και στα νησιά, αλλά δεν μπορεί αυτά να κρύβονται πάντα κάτω από το χάλι. Χρειάζεται προετοιμασία, χρειάζεται σύνεση, συζήτηση, συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να βοηθήσουμε και έχουμε καταθέσει και προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι οι δήμαρχοι και όλη η κοινωνία επέδειξε αισθήματα αλληλεγγύης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δυστυχώς η κυβέρνηση, ακολουθώντας και σχολιάζοντας μόνο τα γεγονότα, δημιουργεί αυτά τα προβλήματα και στη συνέχεια έρχεται να βάλει ταμπέλες στον καθέναν που διαμαρτύρεται, αυτές που είπαμε προηγουμένως, του ρατσιστή ή του φασίστα. Η ελληνική κοινωνία απέδειξε ότι δεν είναι ρατσιστική. Ναι, αγκάλιασε σίγουρα αυτούς τους ανθρώπους, τους περιέθαλψε, τους έβαλε στα σπίτια του. Δεν μπορεί όμως, γιατί η κάθε μητέρα έχει την αγωνία του δικού της παιδιού, δεν μπορεί όμως αυτές τις αγωνίες, γιατί παρουσιαστήκανε και πολλά κρούσματα αρρωστιών, φυκτίωσης, ελονοσίας στον Δήμο τον δικό μου, στο Δήμο Λαγκαδά, στη Β' Περιφέρεια, δεν μπορεί αυτή την αγωνία των γονιών να μην την απαντά η κυβέρνηση. Πιστικά. Ή αν δεν έχει, ξέρω εγώ, εμβολιάσει τα παιδιά, να το κάνει για να το δεχθούν. Αυτή ήταν η διαμαρτυρία του ανθρώπου. Δεν λέγανε να μην έρθουν τα παιδιά στα σχολεία. Ναι, και ίσως και σε αυτή η διαμαρτυρία πραγματικά θα αναγκάσει την κυβέρνηση να εμβολιάσει, όπως είπατε και εσείς, όσα παιδιά τυχόν δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν έχουν εμβολιαστεί. Άλλοι λένε έχουν εμβολιαστεί, άλλοι λένε δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν υπάρχει μια. Εν διάθεση περιπτώσει, η κυβέρνηση οφείλει να ξεδιαλύνει τα πράγματα. Οφείλει να πάρει θέση πιστική, να ενημερώσει την κοινωνία, να την καθησυχάσει. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά αν το κάνει αυτό. Και να ετοιμάσει βεβαίως τις δομές. Πώς θα πάνε τα παιδιά, από πού θα πάνε, πού θα μένουν, Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Με μία απόφαση δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Θέλει μία προετοιμασία την οποία η κυβέρνηση ποτέ μα ποτέ δεν έχει κάνει και σέρνεται πίσω από τα γεγονότα εδώ και 18 μήνες. Και δυστυχώς έχει δημιουργήσει αυτά τα τεράστια προβλήματα. Επειδή έχουμε και ένα-δύο θέματα ακόμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σχετικά έχει γίνει τώρα δύο κινήσεις. Ας πούμε, η ποινή που έβαλε το πρόεδρος του Αρείου Πάγου, το Συμβούλιο των Δικαστών, τέλος πάντων, στον κύριο Ντογιάκο της έκπτωσης, και που εξέπεσε, ας πούμε, για 40 μέρες θα έχει μισθό, δεν θα λαμβάνει το μισθό του, αλλά και το γεγονός ότι η οικονομική εισαγγελή, αστυνομία, έκανε έρευνα στην σύζυγο του κυρίου Στουρνάρα. Έχει δώσει αφορμή σε κάποιον να λένε ότι ίσως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη για δικούς της σκοπούς. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Κοιτάξτε, το ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει ομά όχι μόνο στη δικαιοσύνη, παντού, σε όλο τον δημόσιο χώρο και προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα, διότι έχει μια αντίληψη καθεστωτική, μια νοοτροπία σταλινική. Με αυτή την λογική και με αυτή την ιδεοληψία κινείται, το ότι παρεμβαίνει και στη δικαιοσύνη είναι πασιφανές. Και αυτό έγινε και από το ανώτατο επίπεδο της κυβέρνησης, από τον Πρωθυπουργό, το περασμένο Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση, mm-hmm. όπου σε ερώτηση απάντησε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα βγάλει συνεργατικό τον νόμο για την αδειοδότηση των καναλιών, για τα 4 κανάλια. Αυτό είναι ομή παρέμβαση. Προδιαθέτει δηλαδή τους εισαγγελείς ή τους στέλνει ένα μήνυμα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Είναι η κυβέρνηση, νομίζω, ότι κινείται σε δρόμους όπου περιορίζει την δημοκρατία και την δημοκρατική έκφραση και την δημοκρατική απόδοση ευθυνών από τους αρμόδιους φορείς, τους πολίτες. Από την άλλη όμως, κύριε Αναστασιάδη, είχαμε ξανά στην επιφάνεια και μετά από την κατάθεση του κυρίου Κουρτάκη στην Επιτροπή της Βουλής το θέμα της παρέμβασης του Σαμαρά στη δικαιοσύνη με τα ηχητικά όπου λέει στον Ντογιάκο να φυλακίσει συγκεκριμένους βουλευτές.
Γι' αυτό τι λέτε. Εγώ, όπου υπάρχει τέτοια παρέμβαση, την κατακρίνω. Και αν αυτό, έτσι όπως το λέτε, έχει γίνει, βεβαίως και εκεί να αποδοθούν. Και θεωρώ ότι και εκεί ήταν λάθος η παρέμβαση. Άλλωστε, αν ανατρέξουμε στην ιστορία, θα δούμε ότι τέτοιες παρεμβάσεις δεν οδηγούν πουθενά και στο τέλος γίνονται μπούμεραγκ για αυτούς που τους επιχειρούν. Mm-hmm. Διότι η χώρα μας είναι μια βαθιά δημοκρατική χώρα, ανήκει σε μια δημοκρατική ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τέτοιες μεθοδεύσεις και τέτοιες προσπάθειες νομίζω ότι θα πέσουν στο κενό μεσοπρόθεσμα, μπορεί μικροπρόθεσμα να έχουν κάποια ωφέλη αυτοί που τις επιχειρούν, αλλά δεν νομίζω ότι η κοινωνία θα μπορέσει να τις ανοιχθεί. Και βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης θα τα πει αναλυτικά, αλλά εδώ βλέπουμε ότι ετοιμάζεται ένα συμβόλαιο με το λαό, μια συμφωνία με το λαό που το λέτε συμφωνία αλήθειας. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της συμφωνίας της αλήθειας σημαίνει ότι και εγώ συμφωνώ απόλυτα και το έλεγα πάντα ότι πρέπει οι πολιτικοί να βγούνε να πούνε στην κοινωνία την αλήθεια, την πραγματικότητα. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε πράγματα που να είναι ευήκοα, να τα αποδέχονται ως εξαγγελίες ή ρητορικοί οι πολίτες με χαρά, αλλά να μην μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα. Θέλει να πει αυτό το μήνυμα, με αυτό το μήνυμα ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς ψέματα δεν θα πούμε σε καμία περίπτωση στο λαό. Ότι δεν θα υποσχεθούμε τίποτε που να μην μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη διάρκεια, και ότι πρέπει η κοινωνία να γνωρίζει το πραγματικό πρόβλημα της χώρας και να αναλάβει και αυτή τις ευθύνες της. Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Αναστασία, διέπετε μας θα μπείτε στο βιβλίο Guinness τελικά. Βεβαίως θα μπούμε στο βιβλίο Guinness, άλλωστε έχουμε ξεπεράσει τον στόχο νομίζω 3 ή 4 φορές. Ήταν εκπληκτικό και συγκλονιστικό αυτό που έγινε την περασμένη Τρίτη στην Διεθνή Έκθεση, και είναι και νομίζω ότι στέλνει και ένα μήνυμα, αν θέλετε, πολιτικό, με την έννοια ότι όταν κάποιος, είτε αυτό είναι μία ομάδα, δηλαδή ήταν δύο άνθρωποι αυτοί, οι αδερφοί Μαθαίος και Κώστα Τσαχουρίδης, όταν κάποιος εμπνεύσει την κοινωνία, η κοινωνία ανταποκρίνεται. Εδώ αυτή η συγκέντρωση του κόσμου που ξεπέρασε 15.000 κατά άλλους τους 20.000 κόσμο, αποδεικνύει αυτό. Είχε αγάπη, πίστη, πάθος για αυτό για το οποίο κλήθηκε να κάνει. Άρα η κοινωνία, και αυτό είναι το μήνυμα το πολιτικό που στέλνει, θέλει ηγέτες και μπροστάριδες που να την εμπνεύσουν, και αν υπάρχουν τέτοιοι θα ακολουθήσει, και θεωρώ ότι πολύ πιο εύκολα θα ξεπεράσουμε και όλα τα προβλήματα. Κύριε Αναστασιάδη, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλημέρα σας.